στις 12 παρά με πήραν τηλέφωνο από την αστυνομική και ζήτησαν τη συνδρομή της πολιτικής προστασίας με το 12ο πυροσβεστικό όχημα του Δήμου μας. Αμέσως εγώ ενημέρωσα τον επιχειρησιακό συντονιστή τον κύριο Καλλινιανάρη. Έσπευσε εδώ πέρα στην περιοχή και είδαμε τη φωτιά η οποία ήταν μεγάλη και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση μαζί με τη βοήθεια, μάλλον η πυροσβεστική με τη βοήθεια της δικαίωνας και τη συνδρομή της ομάδας διάσωσης. Δόξα τω Θεώ, από ό,τι βλέπετε όλα πήγαν καλά. Καπνός βγαίνει από ό,τι πληροφορούμε, αλλά τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιες απώλειες ανθρώπινες. Υλικές είναι οι ζημιές. Τώρα το μέγεθος της ζημιάς προφανώς θα το ξέρει η πυροσβεστική και όπως και τα αίτια της πυρκαγιάς. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή, είδαμε τον καπνό. Άμεσα στο σχεδιασμό που έχουμε με την Εθνική Ομάδα Διάσωσης ενεργοποιήσαμε όλα τα μέλη που ήταν διαθέσιμα. Ήρθαν εδώ πέρα με τον εξοπλισμό και συνεπικουρούμε το έργο της πυροσβεστικής όσο μπορούμε. Εμείς έρχομαστε δεύτεροι στο έργο της πυροσβεστικής, τον πρώτο λόγο τον έχει η υπηρεσία.